Μπορεί το νερό να είναι σκληρό. Πλασματίνια, καλώ ήρθατε! Τι κάνετε, πώ είστε, είστε καλά, μην απαντήσετε, είστε μόνοι σα κάπου τώρα. Δεν ξέρω που είστε σε ποιο λεωφορείο, δεν ξέρω αν είστε κάπου. Αν είστε στο μπάνιο. Όσοι μα ακούτε στο μπάνιο, πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 090. Και θα κερδίσετε μια έγχρωμη κουζίνα. Χάλαζε και το φουρνάκι μου. Είχα ένα φοιτητικό φουρνάκι, ρε παιδί μου, και πήρα μια κουζίνα τώρα τέλο πάντων. Μπορώ να μαγειρεύω πλέον. Απλά η κουζίνα έχει αέρα. Το φουρνάκι δεν είχε. Τώρα πρέπει να μάθω να μην γκέω τα φαγητά. Έχω να μαγειρέψω με αέρα από το 2017. Δεν πειράζει, θα τα μάθω, θα τα μάθω. Βέβαια, σε όλα τα φαγητά θέλει λίγο νεράκι. Ε, για το νερό θα μιλήσουμε σήμερα. Ωραίο το νερό. Ωραίο πράγμα το νερό. Να, θα πιω λίγο νερό. Δείτε τι ωραίο που είναι. Γ Ωραία γεύση, ψημένο ωραία, σωστά. Το φούρνο όπω πρέπει. Λοιπόν, συνέβη το εξή τώρα. Μου έστειλαν μια ερώτηση στο site και μπορείτε να στέλνετε όλε σα τι ερωτήσει είτε στο www.stanatolitis.com, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε όπου θέλετε, είτε στο Pod, είτε στα σχόλια στο Spotify. Μου λέει ρε παιδί μου ότι άλλαξε ο άνθρωπο ηλιακό θερμοσύφωνα και το νερό τώρα στον ηλιακό θερμοσύφωνα του φαίνεται διαφορετικό. Του φαίνεται ότι είναι μεν ζεστό, αλλά σαν να είναι πιο μαλακό, κάπω δεν ξέρει. Πώ να το περιγράψει, ότι το ζεσταίνει, αλλά πιο μαλακά. Και λέω εγώ τώρα, χμέ, 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 χμέ τι βάζω στο Google. <laughs> τι, 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 ρωτάω εγώ τώρα. Άλλαξα θερμοσύνη. Είναι και ηλιακός. ηλιακό. Ηλιακό έχουν. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλού ρε παιδί μου, αλλά γενικά δεν ξέρω πόσο συνηθισμένο είναι το ηλιακό για να υπάρχει και βιβλιογραφία, α πούμε και αυτά. Και αρχίζω, ψάχνω, βρίσκω στο σκόλαρ, μπαίνω από εδώ, μπαίνω από εκεί, δεν καταλαβαίνω τι να βρω. Μετά σκέφτομαι, κάτσε ρε, Είχε έναν παλιό θερμοσύφωνο. Είχε θερμοσύφωνο, νομίζω, και έβαλε ηλιακό. Νομίζω έγινε αυτή η αλλαγή. Και σκέφτομαι μετά, ναι, μου εντάξει, γιατί είπε ότι ήταν παλιό το Δηλαδή τον είχε 20 χρόνια. Ναι, άλλο θερμοσύφωνο. Το στοιχείο που έχει μέσα αντίσταση. Επειδή ακριβώ δίπλα από την αντίσταση, στο σημείο εκείνο που ακουμπάει το νερό, το νερό ψηλό βράζει και θέλει μια βαλβίδα εκτόνιση, είναι λίγο μπερδεμένα αυτά. Η αντίσταση, επειδή αλλάζει η θερμότητα του νερού, αλλάζει στην ουσία και η διαλυτότητα κάποιων αλάτων που έχει μέσα το νερό και αυτά επικάθονται πάνω στο στοιχείο και το, το ασπρίζουν. Και όταν γεμίζει άλατα αυτό το στοιχείο, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει μια, ένα αποτέλεσμα πάνω στο νερό, τέλο πάντων. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα. Μετά θυμήθηκα τον παλιό μα τον υδραυλικό, που το λέγανε και σάκι για κάποιο λόγο, ο μα άλλαξε το θερμοσύμφωνο που τρύπησε τέλο πάντων κάποτε εκεί στα 90s και ανέβηκε πάνω άνθρωπο και λέει: Τώρα αυτό είναι πολύ βαρύ, δεν μπορεί το κουβαλήσει, έχω άλατα. Φέρτε μια σακούλα σκουπιδιών. Και ο άνθρωπο έσπαγε μέσα τα άλατα που είχε μαζέψει, ήταν πολύ παλιό, και τα πετούσε σε μια σακούλα. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Πόσα άλατα μπορεί να βγάζει και μετά σκεφτόμουν πόσο παλιό είναι αυτό ή πόσο φτηνό ήταν αυτό το Τέλο πάντων δεν έχει σημασία, ήμουν πολύ μικρό και θυμάμαι αυτήν την ιστορία με τα άλατα και σκέφτηκα με τα ρεσί. Λε να έχει μέσα ο ηλιακό κάποιο είδου φίλτρο και να αλλάζει τη σκληρότητα του νερού. Και μετά λέω, έχουμε πει ποτέ τι είναι η σκληρότητα του νερού στο podcast. Όχι. Και μετά ψάχνω και βρίσκω ότι, θα σα το αποκαλύψω στο τέλο αυτό, έχει και μία διαφορά αυτό. Την οποία μπορεί ο φίλο μα να τη νιώθει πάνω του. Οπότε, α αρχίσουμε με το πώ δουλεύει, ρε παιδί μου, το θερμοσύμφωνο. Έχει ένα θερμοσύμφωνο. Τι είναι αυτό τώρα, Είναι ένα σωλήνα, τον οποίο έχει μέσα νερό, μπόλικο νερό, και του βάζει ένα θερμοστάτη. Και του λε, όταν το νερό φτάσει στου 50, 55, 60, 65, 70 βαθμού που είναι τέλο πάντων, σταμάτα, σταμάτα, μη το ζεσταίνει άλλο. Τώρα, όσο πιο ψηλό είναι αυτό ο βαθμό, ρε παιδί μου, τόσο πιο πολύ κρατάει το νερό. Γιατί είναι πολύ ζεστό το νερό, οπότε το αναμειγνύει με περισσότερο κρύο για να έρθει στη θερμοκρασία σου. Οπότε ξοδεύει λιγότερο νερό από το θερμοσύφωνο. Ταυτόχρονα όμω για να το ζεστάνει μέχρι εκεί, ξοδεύει περισσότερο ρεύμα. Και όσο πιο ζεστό είναι το νερό εν τέλει, νομίζω τόσο μειώνεται και η διάρκεια ζωή του θερμοσύμφωνα. Οπότε οι άνθρωποι προτιμούν να είναι οι υδραυλικοί τέλο πάντων 50 με 60 βαθμού, κάπου εκεί μέσα το ρυθμίζουν. Το 70 είναι πολύ hardcore. 70 νομίζω είναι ο καυστήρα μου στο σπίτι του πετρελαίου. Στου 70 βαθμού είναι το νερό που κυκλοφορεί στα σώματα. Και να ξέρετε ότι στον καυστήρα, όταν ανοίγετε τον καυστήρα πολύ, να πάει η θερμοκρασία στο σπίτι 23 βαθμού, δεν ζεσταίνει περισσότερο το νερό. Το ίδιο νερό είναι, απλά το κρατάει να κυκλοφορεί πάρα πολύ ώρα. Οπότε το κρατάει στην θερμοκρασία πολύ ώρα. Γι' αυτό και παραπάνω πετρέλαιο. Δεν ρυθμίζεται δηλαδή και αυτό έτσι. Στο θερμοσύμφωνα λοιπόν, το ανάβει για 10 λεπτά και κάποιο κομμάτι νερού φτάνει του 50 βαθμού και το υπόλοιπο είναι στη θερμοκρασία του δικτύου. Πόσο είναι το δίκτυο, 10 βαθμού, δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει το νερό εκεί στο δίκτυο. Οπότε αρχίζει και το ζεσταίνει. Το ανάβει 10 λεπτά, δεν κάνει τίποτα. Το ανάβει 20 λεπτά και λε, εντάξει, έχει το νερό. Το ανάβει μισή ώρα και σου λέει ότι την καρέ. Έχει γεμίσει όλο το δοχείο με ζεστό νερό. Έλα όμω που αυτό το ζεστό νερό όταν ζεσταίνεται το νερό, αλλάζουν κάποια πράγματα, εξατμίζεται μια ποσότητα, φεύγει λίγο νερό, τάσπο γίνονται διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Και αυτό το νερό μετά έρχεται, πάει στον μύκτη μα ή στα ρουμπινέ, ό,τι έχει ο καθένα, και βγάζουμε τη σωστή ποσότητα νερού που είναι 55-60 βαθμού και τη σωστή ποσότητα κρύου, και εμεί κάνουμε μία μίξη εκεί και μπορούμε και ζεσταίνουμε έτσι το σώμα μα. Να σα πω ότι στην Αγγλία δεν έχουν τη μονή μεικτή βρύση, έχουν διπλή βρύση, οπότε εκεί πέρα έχουν βρει διάφορου τρόπου, η μία να βγάζει απίστευτα καυτό νερό, η άλλη παγωμένο νερό, και να βρουν έναν τρόπο να τι μιξάρουν μετά. Κανεί δεν ξέρει γιατί γίνεται αυτό. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό γίνεται λοιπόν στο θερμοσύμφωνο. Στον ηλιακό τώρα το στοιχείο αποκτάει το ρεύμα από τα πάνελ. Δηλαδή τα ηλιακά πάνελ αναγεννάνε τον ηλεκτρισμό και ζεσταίνει λοιπόν εκεί πέρα το στοιχείο, το νερό γύρω του. Και συνήθω, επειδή η χώρα μα έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, μία περίοδο από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβριο, α μπορεί να μην χρησιμοποιήσει καθόλου ρεύμα. Οπότε κατεβάζει και πάρα πολύ το κόστο του να έχει ζεστό νερό στο σπίτι σου. Είναι πολύ ωραία τεχνολογία είναι αυτό. Ότι απλά ο ήλιο μου ζεσταίνει, αφού υπάρχει ο ήλιο στην ταράτσα, α ζεσταίνει και λίγο νερό. Καλό είναι γενικά να έχουμε όσοι περισσότεροι άνθρωποι μπορούμε ηλιακά πάνελ για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε αρχίσει να τα βάζουμε στα κοινόχρητα τη πολυκατοικία, δηλαδή όλα αυτά να μην πληρώνουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε, ναι, τι είδου καρτέλ κρύβεται από πίσω. Οπότε, <laughs> ναι, δεν υπάρχει περίπτωση σαν κάτι άλλο, την ξέρουμε τη χώρα μα. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε μια χώρα με ήλιο, αντί να βάλουμε πάνελ παντού, εντάξει, πάμε και τα βάζουμε τα χωράφια εμεί τώρα γιατί ό,τι να είναι, ό,τι να, να είναι είμαστε. Τέλο πάντων, πάμε, πάμε παρακάτω. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πράγμα άμα το νερό, το νερό ρε παιδί μου, όταν έρχεται, κατεβαίνει το νερό από τη βροχή, το νερό τη βροχή πέφτει ρε παιδί μου και είναι πεντακάθαρο. Έτσι, το νερό τη βροχή είναι πεντακάθαρο. Ούτε καν. Είναι αμόλυντο, άσπυλο. Άμα το πιει το νερό τη βροχή, δεν θα πάθει τίποτα απολύτω, δεν θα σου μείνει νεφρό για νεφρό. Τέλο πάντων και μάλιστα δεν είναι και καθόλου όξινο που διέλει τον Παρθενόνα γιατί κάνει τα μάρμαρα γύψο, το όξινο νερό. Λοιπόν, α πούμε λοιπόν ότι το νερό που πέφτει δεν το έχουμε πειράξει καθόλου εμεί και είναι ωραίο το βρόχινο νερό, το μαζεύει εκεί σε μια λεκάνη και σε αυτή τη λεκάνη μετά την περνά 45.000 φίλτρα και αυτό το νερό έρχεται στο σπίτι. Βέβαια, γενικά το νερό περνάει μέσα από βουνά. Είναι χιόνι που λιώνει και κατεβαίνει. Και όπω κατεβαίνει, αυτό ξύνει διάφορα πετρώματα. Και τέλο πάντων ξύνει από εδώ και παίρνει από εκεί πράγματα. Και γίνεται κάτω στον πάτο τη θάλασσα. Το νερό δηλαδή έρχεται σε επαφή με πάρα πολλά πράγματα. Πέτρε, μέταλα, άλατα, οτιδήποτε. Και μαζεύει μέσα του πράγματα. Οπότε κάθε φορά που κάνει μια ανάλυση για το νερό, πρέπει να βλέπει μήπω έχει περάσει από κανένα μέρο που έχει χρώμια και έχει μαζέψει χρώμια και το πιζε και τελείωσε. Είναι μήπως έχει μαζέψει διάφορα πράγματα. Μήπω, μήπω. έχει μαζέψει αλάτι τα ενθιαλωμένα που γράφουν κατάλληλο για δίαιτα, πτωχή σε νάτριο που είχαμε πει στο επεισόδιο για το αλάτι. Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει αλάτι. Η σκληρότητα λοιπόν τι είναι υπάρχει η ολική σκληρότητα του πόσιμου νερού και προσδιορίζεται. Μπορεί να την βρει αυτή σε ένα πείραμα, θα σα το περιγράψω. Έχουμε κάποια άλατα ασβεστίου, ασβέστιο 2 συν, και κάποια άλατα μαγνησίου, μαγνήσιο 2 Τι σημαίνει το 2 σημαίνει ότι αυτά είναι κατιόντα, που σημαίνει ότι έχουν θετικό φορτίο. Δηλαδή, δύο ηλεκτρόνια είπανε Γεια σα, φεύγω, φύγαν από την τελευταία στιβάδα, αποδήμησαν, έχουν πάει κάπου αλλού και τα αφήσανε αυτά με ένα θετικό φορτίο. Σε αυτό το θετικό φορτίο λοιπόν μπορεί να κάτσει κάτι με αρνητικό φορτίο. Εδώ τώρα μα έλαχε να πάει να κάτσει λόγω τη αρχή δραστικότητα, τρίπλα δεν έχει σημασία, μια ανθρακική ρίζα. Άνθρακα, οξυγόνο, τρία. Αυτό είναι το ανθρακικό που λέμε, ανθρακικό οξύ, τα ανθρακικά που έχει μέσα η σόδα, τα έχουμε πει και αυτά. Οπότε πάει και κάθεται και γίνεται ανθρακικό ασβέστιο, που νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτού είναι και στα κόκαλά μα, ή οξίδιο του ασβεστίου, πάει κάθεται και οξυγόνο μόνο του και είναι K που είναι το ασβέστιο κιο κακοτρία λοιπόν και καό, και μετά έχουμε άλατα του μαγνησίου, νομίζω τα οποία είναι και αυτά ανθρακικά. Τι γίνεται τώρα εδώ. Αυτά τα άλατα μέσα στο νερό είναι διαλυμένα. Είναι διαλυμένα σε μαγνήσιο 2 συν και ανθρακικέ ρίζε ή οξυγόνα, πεταμένα. Όταν ζεστάνει εσύ το νερό, αρχίζει και φεύγει νερό, επειδή βράζει το νερό, φεύγει <συγνώ> από το βρασμό που γίνεται από όλη τη μάζα του υγρού και μειώνεται η ποσότητα του νερού. Από τη στιγμή που μειώνεται η ποσότητα του νερού, αυτή η ποσότητα των αλάτων που δεν μπορεί να διαφύγει, δεν μπορεί να βράσει το ασβέστιο ξαφνικά και να φύγει, τι κάνει αναγκαστικά, αρχίζει. Και δεν τη συμφέρει να είναι διαλυμένη, δεν μπορεί, μειώνεται η διαλυτότητά τη, οπότε αρχίζει και ενώνεται με τα ζευγάρια τη, τα ανθρακικά και όλα τα όξινα ανθρακικά κτλ. Και έτσι κανεί πέφτει και αφήνει αυτό το άσπρο πράγμα στο κουπάκι. Άμα έχετε αφήσει πολλή ώρα νερό να βράζει, θα δείτε ότι όσο κατεβαίνει στάθμη, σχηματίζονται άσπρα δαχτυλίδια. Αυτό λοιπόν είναι αυτά τα χαζά άλατα. Αυτή λοιπόν είναι η ολική σκληρότητα του νερού. Πόσα τέτοια άλατα έχει μέσα το νερό. Έχει πολλά άλατα τέτοια το νερό, είναι πολύ σκληρό το νερό. Έχει λίγα άλατα, είναι μαλακό το νερό. Η σκληρότητα διακρίνεται σε μόνιμη σκληρότητα και παροδική η ανθρακική σκληρότητα δηλαδή τα ανθρακικά που περιγράφουμε τώρα εμείς εξαφανίζονται με το βρασμό γιατί τι γίνεται τώρα εσύ μπορείς να βράσεις το νερό και όπω βράζει το νερό, να το βράσει μέσα σε μια σωλήνα που λέγεται ρίφλακ και να τη γυρίσει σε αυτή τη σωλήνα και από την άλλη μεριά να το ψύχει το νερό. Οπότε οι υδρατιμοί ψύχονται και ξαναστάζουν κάτω, σε ένα άλλο δοχείο. Αυτοί που ψύχονται δεν έχουν μέσα την ανθρακική σκληρότητα γιατί την άφησε το κατσαρολάκι. Έχει κάνει αυτά τα δαχτυλίδια. Οπότε αυτή τη σκληρότητα μπορούμε να την ξεφορτωθούμε, την παροδική ή ανθρακική. Τα ευδιάλυτα όξινα ανθρακικά άλατα μετατρέπονται σε δυσδιάλυτα ανθρακικά και σχηματίζουν ειζήματα σύμφωνα με κάποιε αντιδράσει και είναι το όξινο ανθρακικό του Ασβεστίου, το οποίο γίνεται ανθρακικό ασβέστιο και αντίστοιχα το όξιο ανθρακικό του μαγνησίου, το οποίο γίνεται ασβέστιο του μαγνησίου. Ταυτόχρονα έχουμε και διοξίδιο του άνθρακα που φεύγει και παράγει και το νερό. Τώρα, η μόνιμη σκληρότητα είναι χλωριούχα και θηικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Και αυτό δεν εξαφανίζεται με το βρασμό. Το σκληρό νερό, γενικά αυτό που έχει πολλά άλατα, δημιουργεί προβλήματα και σε οικιακό, λέει, και σε βιομηχανικό επίπεδο. Γιατί τι γίνεται, όταν έχει πάρα πολύ σκληρό νερό, πα να βάλει σαπούνι και δεν μπορεί να πλύνει καλά. Γιατί αντί να κάνει αφρό, αυτό που κάνει είναι ότι σχηματίζει αδιάλειτου σάπονες του ασβεστίου και του μαγνησίου. Μπερδεύεται δηλαδή με το σαπούνι, το ασβέστιο και το μαγνησίο, και κάνει δικέ του ενώσει. Και δεν μπορεί να κάνει πολύ καλό αφρό. Δεν κάνει αφρό το σκληρό νερό. Και επιπλέον, όπου έχει ατμολεύεται σε βιομηχανία, στα σίδερα, σε οικιακέ συσκευέ, στο θερμοσύμφωνο, στου βραστήρε, όπου χρησιμοποιεί θερμό νερό, στα πλυντήρια, στι καφετιέρε, όλα αυτά τα πράγματα, αρχίζει και κολλάει γύρω στου σωλήνε λεβιτολίθο. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Και είναι στην ουσία όλα αυτά τα άλατα, τα οποία αν τα δείτε στη φωτογραφία, δεν, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αυτό ο σωλήνα δεν έχει πλέον διαμέτρημα ο καημένο. Είναι δεν σε το κατάσταση αυτού του σωλήνου εδώ. δες χάλι. Έχει μειωθεί, έχει γίνει σαν καλαμάκι. Πάνε και επικάθονται και επειδή κάθονται συνολικά ρε παιδί μου γύρω γύρω και τα κάνουν όλα χάλια. Οπότε αυτό που φέρνει το νερό στο σπίτι μα έχει και μια άλλη δουλειά. Πρέπει να το αποσκληρίνει. Πρέπει να το φτιάξει. Εμεί πέραμε και απειονισμένο νερό, που είναι το τέρμα σούπερ περίεργο, που περνάει από μια ρητίνη περίεργη μετά την αντιστρέφηση, περίεργο πράγμα, και δεν έχει μέσα καθόλου ιόντα. Αυτό πρέπει να βάζετε στου ιαλοκαθαριστήρε στο αυτοκίνητο και στο σίδερο. Επίση, νομίζω ότι αυτό πολύ κοντά στο απειονισμένο νερό, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό, ψάξτε το, είναι και το νερό που στάζει από το air condition. Οπότε μπορείτε το καλοκαίρι να μαζεύετε το νεράκι που μαζεύει το air condition και να έχετε νερό για το σίδερο. Δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό ισχύει, όμω μπορεί να είναι fake news, ψάξτε το. Τι κάνουμε εμεί τώρα στο, στο χημείο. Έχουμε ένα διάλειμμα που λέγεται. EDTA. Είναι εθύλαινο διάμεινο τετραοξικό οξύ. Είναι ένα θηρίο τεράστιο, ρε παιδί μου. Και ρίχνουν ένα δείκτη. Ο δείκτη τι είναι, είναι μια ουσία η οποία όταν αλλάξει το pH αλλάζει χρώμα. Και ξέρει τι γίνεται. Και μετά, επειδή το EDTA είναι πολύ ευδιάλυτο και σχηματίζει πολύ σταθερά σύμπλοκα, χιλικά σύμπλοκα, με όλα τα δυσθενή κατιόντα όπω είναι το ασβέστιο, όπω είναι το μαγνήσιο και όλα αυτά, αυτά σε pH 10 είναι άχρωμα. Οπότε τι κάνει, αρχίζει και ρίχνει εσύ το νερό μέσα και μόλι αρχίσει να σχηματίζει σύμπλοκα με την DTA, τα σύμπλοκα αυτά έχουν χρώμα κόκκινο σε pH 10. Οπότε αλλάζει ρε παιδί μου ο δείκτη και βλέπουμε εμεί από το χρώμα. Και αυτό λέγεται ογκομέτρηση. Και είναι ένα από τα πειράματα που κάνουμε πάρα πολύ συχνά και έχει και κάποιε πράξει. Και βρίσκουμε λοιπόν και μετράμε και λέμε ότι έχουμε κάποιους βαθμούς σκληρότητας που είναι γαλλική, είναι βαθμός F, πώς λέμε βαθμός Κελσίου, αυτό έχει F και σημαίνει ότι ένα F είναι ένα μιλιγκράμμ ανθρακικού ασβεστίου ανά 100 ml νερού. Η γερμανική βαθμή είναι D, βαθμός και D, όπου αυτοί μετράνε ένα μιλιγκράμμ οξύδιο του ασβεστίου σε 100 ml νερού. Και η σκληρότητα είναι 56, πρώτη είναι 100 κομμένα, η άλλη 56. Γενικά στις είπα, επειδή δεν θέλουν να μετράνε τίποτα όπως τα μετράμε εμείς, αυτή τα είναι πιο απλό τρόπο να τα πούμε και όλο αυτό. Είναι το μιλιγκράμμ ανθρακικού ασβεστίου σε λίτρο νερού. Δηλαδή τα μέρια ένα εκατομμύριο ppm. Και έχουμε και λέμε το νερό με βάση τα γαλλικά και τα αμερικάνικα είναι πολύ μαλακό από 0 έως 7 ή από 0 έως 70 ppm και το μαλακό που είναι το πόσιμο νερό που είναι από 7 έως 15, 70 με 150. Και μετά έχουμε μέτρια σκληρό, σκληρό και πολύ σκληρό όπου ανεβαίνουμε σε τρένα νούμερα 32, 55 κτλ. κτλ. Τώρα, αν ξέρετε αυτούς τους αριθμούς αν πάτε πίσω στο απορριπαντικό που έχετε σπίτι σας θα δείτε που σας λέει πόσο απορριπαντικό να βάζετε ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Γιατί αυτό, γιατί σχηματίζει περισσότερου σάπονε αντί να κάνει αφρό και έτσι εμποδίζει το απορριπαντικό να δράσει. Οπότε πρέπει να βάλουμε περισσότερο απορριπαντικό αντί για λιγότερο απορριπαντικό που βάζουμε στα μαλακά νερά. Τσεκάρετε το κι αυτό, έχει ενδιαφέρον. Τώρα, πώ θα απαντήσουμε στον φίλο, ο οποίο ρώτησε αν του ζεσταίνει το νερό πιο μαλακά. Βρήκα ότι τι κάνουν, Παίρνουν λοιπόν το νερό και το μαλακώνουν με τα λεγόμενα μαλακωτικά νερού. Δεν ξέρω πώ λέγονται. Water softeners. Μαλακτικά νερού. Σωστό. Όταν μαλακώνει το νερό, γίνεται πιο χλυστερό. Το περιγράφουν σαν slimy, slippery. Είναι λίγο πιο σε σχέση με το άλλο νερό. Δηλαδή το άλλο το νερό πέφτει και δεν. Και λέει ότι η αίσθηση του μαλακού νερού, όταν έχει μαλακό νερό, δεν μπορεί να μην την έχει συνηθίσει. Αν έχει μεγαλώσει να πίνει και να πλένει σε σκληρό νερό, το μαλακό νερό σου φαίνεται λίγο γλίτσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν μαλακώνουν το νερό, είναι η πρώτη αντιόρρηση των ανθρώπων. Ότι αυτό το νερό είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε εγώ σκέφτομαι ότι αυτό ρε παιδί μου που γίνεται είναι επειδή ανταλλάσσονται τα ιόντα όταν μαλακώνει το νερό, παίρνει το ασβέστιο και το μαγνήσιο που είπαμε και βάζει μέσα αντίστοιχη ποσότητα ε, νατρίου ή γενικά αλάτι, χλωριούχο νάτριο. Οπότε το μαλακό νερό έχει μέσα λίγο νατριο. Το πόσο νατριο θα έχει έχει να κάνει με το πόσο σκληρώνει το νερό που παίρνουμε από την πηγή του νερού. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι μου <laughs> φαίνεται πάρα πολύ αστείο που το νερό είναι σλάιμι και μαλακό. Μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερο σαπούνισμα. Οπότε ο φίλος ή έχει ένα σύστημα που μαλακώνει το νερό, ο θερμοσύφωνας και έτσι το νιώθεις πάνω σου πιο μαλακό και σου φαίνεται ρε παιδί μου αυτή η αλλαγή ή έχεις περισσότερο αφρό και ευχαριστίασαι περισσότερο τον μπάνιο τέλο πάντων ή έχουν κατεβάσει λίγο στον ηλιακό τη θερμοκρασία του θερμοστάτη που είχε ο παλιός σου, ο θερμοσύφωνα και έτσι έχει νερό το οποίο είναι μεν ζεστό, αλλά δεν είναι καυτό. Και έτσι αυτή η αίσθηση, ρε παιδί μου, είναι πιο ήρεμη στο δέρμα σου. Αν ο μίκτη σου δηλαδή έχει άλατα και είναι δύσκολο να τον κουνήσει, είναι πολύ πιθανό να πετυχαίνει λίγο πιο μαλακή θερμοκρασία πάνω στο δέρμα σου. Αυτά βρήκα και Γενικά να ξέρετε ότι άμα πίνεις 2 με 2,5 λίτρα από μαλακό νερό την ημέρα, αυτό λέει μπορεί να συμβάλλει μέχρι και 7 έως 10% στην ημερήσια πρόσληψη νατρίου που πρέπει να έχεις. Δηλαδή και ένα μαλακό νερό που το έχουν μαλακώσει και έχουν βάλει μέσα νατριο, εντάξει είναι θεματάκι ρε παιδί μου, πρέπει να προσέχεις. Πάντως, αν λέει δεν μπορείς να συνηθίσεις να πλένεις τα χέρια σου με μαλακό νερό και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα λοιπά μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέει, διάφορα σαπούνια τα οποία εν τέλει αλλάζουν το πώ δουλεύει ρε παιδί μου το σαπούνι πάνω σου, οπότε δεν το αισθάνεσαι τόσο γλυστερό. Κάποια λέει σαπούνια πρέπει να το προσέχουμε γιατί έχουν λέει μαλακτικού παράγοντε. Οπότε ταυτόχρονα που πέφτει το νερό, αυτοί έχουν τους μαλακτικού παράγοντε για να μπορούν να κάνουν αφρό. Ο αφρό γιατί μα χρειάζεται, παιδιά, γιατί ο αφρό έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια. Έχει τρομερά μεγάλη επιφάνεια. Είναι σαν να παίρνει, σκεφτείτε, πέσα ένα πορτοκάλι και έχει μια επιφάνεια όσο είναι το εμβαδό τη σφαίρα. Και το κόβει στη μέση. Οπότε έχει επιφάνεια όσο ήταν το εμβαδό τη σφαίρα συν αυτού του δύο κύκλου εδώ. Και το ξανακόβει στη μέση. Οπότε έχει το εμβαδό τη σφαίρα συν του κύκλου που έχει συν μια καινούργια επιφάνεια που προέγγισε. Όσο το κόβει δηλαδή ένα πράγμα, αυξάνεται η επιφάνεια του πάρα πολύ. Οπότε ο αφρό αυξάνει πάρα πολύ την επιφάνεια και επειδή έχει αυτό το πράγμα, καταφέρνει και χώνεται μέσα εκεί στα λιπίδια των κυτάρων που έχουμε πάνω στα χέρια μα και στη βρωμιά και καταφέρνει και την ξεπλένει. Πάρα πολύ επιγραμματικά σα το είπα αυτό, δεν είναι ακριβώ έτσι, αλλά καταλάβατε πάνω κάτω την αρχή. Και τέλο πάντων, γενικά θα σα αρέσουν πολύ και τα μαλλιά σα, λέει και το δέρμα με το μαλακό νερό, γιατί τα κάνει πάρα πολύ στυλπνά και τέτοια. Πάντω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί δεν είχα ιδέα για την απάντηση. Καμία. Δεν ήξερα καθόλου αν έχει σχέση με τη χημεία. Και δούλεψε τώρα το κεφάλι μου σε ένα περίεργο ρυθμό εκεί και βρήκα αυτό. Τώρα, ό,τι είπα εγώ μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το θερμοσύμφωνο του φίλου. Μπορεί εγώ απλώς να βρήκα μια αφορμή βάσει confirmation bias και να μίλησα για το σκληρό και το μαλακό νερό. Το podcast κέρδισε, ο φίλο δεν έχω ιδέα. Οπότε, πριν πάρει, φίλε μου, κατά γράμμα αυτά που σου είπα. Πήγαινε ρώτα κάποιον που ξέρει, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. <laughs> Απλά ήθελα που ήταν πολύ ερώτηση γιατί προέκυψε ένα ακόμη επεισόδιο. Άρα ναι, το νερό μπορεί να είναι σκληρό, μπορεί να είναι μαλακό και δεν έχουν καμία σχέση με το σκληρό βούτυρο του Μιχάλη Μαθιουδάκη. Θα κλείσω έτσι, όσοι δεν ξέρετε τι λέω, να πάτε να δείτε την κακή πίστη, σκληρό βούτυρο, θα καταλάβετε <laughs> πολλά χρόνια που απλώς κοιτιόμαστε μεταξύ μας κομικοί και λέμε σκληρό βούτυρο. <laughs> Ε, να είστε καλά, γεια σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.